του τρίτου. Δεν ξέρω για ποιο ποσοστό εργαζομένων. Έχετε ποσοστά εργαζομένων που παίρνουν 13ο μισθό, κύριε Μάμα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βασικά, τα ποσοστά εργαζομένων σίγουρα είναι αυτοί που καλύπτουν από συλλογικές συμβάσεις και από συμφωνίες ατομικές, οι οποίες περιλαμβάνουν το 13ο μισθό. Δύσκολο να έχουμε ένα ποσοστό συγκεκριμένο, διότι πολλοί από αυτούς που έχουν ατομικά συμβόλαια παίρνουν και 13ο μισθό. Οπότε δύσκολο να σας πω τον αριθμό. Συνεπώς, όσοι έχουν συμβάσεις, είπατε, συμβόλαια και τι άλλο, για να ξέρουν και τα δικαιώματά τους. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πούμε να το βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει νομοθεσία η οποία να καθιστά το 13ο μισθό καταβληταίο σε οποιοδήποτε εργαζόμενο. Ο 13ο μισθός καθίσταται καταβληταίος μόνο στην περίπτωση που αυτό προνοείται από συλλογική σύμβαση, η οποία συνάπτει μεταξύ του εργοδότη και των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε μια επιχείρηση, σε ένα κλάδο, ή με ατομικό συμβόλαιο που συνάπτει ένας εργαζόμενος χωριστά με τον εργοδότη. Φυσικά, επειδή πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχουν και συμβόλαια, εμείς βλέπουμε και τα δικαστήρια όταν εκδικάζουν τέτοιες υποθέσεις, βλέπουν και την προηγούμενη πρακτική, η οποία γίνονταν σε μια επιχείρηση. Δηλαδή, αν η πρακτική ήταν να δείτε το 13ο μισθό, τότε καθίσταται καταβληταίος και νομικά. Και νομικά, μάλιστα. Και νομικά, sorry, ναι. Η πρακτική ουσιαστικά που είπαμε είναι ουσιαστικά το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Και εμείς σε περίπτωση που κάποιος κάνει παράπονο στο τμήμα μας σε σχέση με την καταβολή του 13ου μισθού, αυτό θα κοιτάξουμε. Θα ρωτήσουμε πρώτα. Τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, παίρνα το 13ο. Και αν έπαιρνα, είναι υποχρεωμένος να δώσει και φέτος και τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς. Διότι έχουμε τον νόμο περί προστασίας των μισθών, ο οποίος προστατεύει το 13ο μισθό, όπως επίσης και τον νόμο περί τερματισμού απασχόλησης, που τον προστατεύει και στον τερματισμό της απασχόλησης. Μπορεί κάποιος να μην τον δώσει τώρα Δεκέμβριο και να τον δώσει μετά με δόσεις, ή δεν επιτρέπεται? Με βάση τον νόμο για την προστασία των μισθών, κάθε μισθός πρέπει να είναι καταβληταίος σε ένα μήνα. Οπότε το τι μπορεί να κάνει ένας εργοδότης ο οποίος δυσκολεύεται, όπως έγινε και πιο παλιά στην περίπτωση όταν υπήρχε η κρίση στην Κύπρο, εφθαρρύναν οι γενείς στην περίοδο της κρίσης συμφωνίες, τις οποίες υπόγραφαν και οι δύο πλευρές και δίδονταν έναν τρίτο τώρα, έναν τρίτο πιο μετά, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε επιχείρηση. Οπότε μπορεί να γίνει μόνο με συμφωνία που υπογράφουν και οι δύο πλευρές και αποδέχονται και οι δύο πλευρές. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάμα.